Την αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού ανακοίνωσε και επίσημα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την ομιλία του στο συνέδριο «Δημογραφικό 2022 η μεγάλη πρόκληση» είπε ότι η συνειδητή ένταξη αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία θα ανακουφίσει την πληθυσμιακή μας υποχώρηση. Δηλαδή για τον Πρωθυπουργό δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό να δοθούν κίνητρα και διευκολύνσεις στα ζευγάρια των γηγενών Ελλήνων να γεννούν ας πούμε περισσότερα παιδιά, ώστε να μην υπάρχει η έλλειψη εργατικών χεριών όπως τη χαρακτηρίζει. Είπε μάλιστα πως καθυστερούν τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Ταυτόχρονα όμως η όρημη και κυρίως η συνειδητή ένταξη αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία θα ανακουφίσει και την πληθυσμιακή μας υποχώρηση, όπως είπε. Ο Πρωθυπουργός συνέχισε «Και η εμπειρία μας από το πρώτο κύμα των Αλβανών μεταναστών είναι μια εμπειρία θετική για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Η δεύτερη γενιά των οικογενειών αυτών έχουν πια ως πατρίδα τους την Ελλάδα και τόπο καταγωγής τη χώρα των γονιών τους. Και κατέληξε και η χώρα των μαθητικών μας παρελάσεων θα αποδεικνύει ότι πράγματι αξίζουν να αποκαλούνται Έλληνες όσοι συμμετέχουν της ελληνικής παιδείας».